Αυτή τη φορά η έκρηξη σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων είχε για τους δράστες το πολυπόθητο αποτέλεσμα, αφού έφυγαν με λία που σύμφωνα με πληροφορίες ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Ήταν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην Αλμυρίδα, σε σημείο όπου όλα τα καταστήματα και τα ξενοδοχεία είναι κλειστά για τη χειμερινή σεζόν. Το ATM που λειτουργούσε σε κατάστημα εστίασης καταστράφηκε, ενώ εντός της επιχείρησης δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Οι δράστες παραβίασαν πλαϊνό παράθυρο για να μπουν στην επιχείρηση και από το εσωτερικό του καταστήματος προκάλεσαν την έκρηξη στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης. Γιατί? Εσείς ήρθατε το πρωί και τι είδατε? Όλα την αστυνομία, εδώ τρικύρω. Κάμερα ασφαλείας διπλανής επιχείρησης κατέγραψε καρέ-καρέ τις κινήσεις του ενός δράστη. Αυτοκίνητο σταματά λίγα μέτρα μακριά και από τη θέση του συνοδηγού κατεβαίνει ένα άτομο που κατευθύνεται αργά προς το ATM. Παίρνει από διπλανό κατάστημα μηχανισμό τέντας με τον οποίο αναποδογυρίζει τις κάμερες. Φαντάζομαι πως ήταν στοχευμένο, δηλαδή οι άνθρωποι πρέπει να είχαν περάσει, οπότε είδανε τις κάμερες, τις γυρίσανε ανάποδα, ναι. Κανείς από τους κατοίκους της Αλμυρίδας δεν άκουσε θόρυβο από την έκρηξη. Τα περισσότερα σπίτια βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από το σημείο. Οι δράστες πάντως φαίνεται να γνώριζαν πως ο ανεφοδιασμός του ATM ήταν πρόσφατος και μάλιστα είχε τροφοδοτηθεί με μεγάλο χρηματικό ποσό λόγω της καταβολής των συντάξεων. Το κάνει, τρώγα, τώρα. Άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας που είναι τοποθετημένες σε σπίτια, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις και που έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δύο δραστών. Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι μιλούν για ελλειπή αστυνόμευση. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό, μάλιστα, μας είχαν ανατινάξει το γραφείο πέρσι. Κλέβουν βίλες, κλέβουν το ένα, κλέβουν το άλλο. Η αστυνομία μόνο τα πρωινά έρχεται εδώ, τα βράδια εξαφανισμένη. Αυτή είναι αλήθεια. Ό,τι θέλει κάνει καθένας εδώ. Ό,τι θέλει κάνει. Κοιτάξτε, μια ανησυχία πάντα υπάρχει, πόσο μάλιστα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εδώ. Δηλαδή, θα μπορούσε κάλλιστα να περνάει κάποιος με το αυτοκίνητο και να έχει τραυματιστεί και ο ίδιος. Μόλις πριν από μία εβδομάδα είχε καταγραφεί ένα ακόμα χτύπημα σε ATM τράπεζα στον Πλάτανο Χανίων. Τότε οι δράστες δεν κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα. Είχαν προηγηθεί δύο ακόμα εκρήξεις σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης έξω από σούπερ μάρκετ, στο Μάλεμε και στα Καμισιανά.